κατεβαίνουμε, κοίτα με. Δεν ξέρω πώς και πού να στείλω μια σέλφι μου. Είσαι ένας από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες και χαίρομαι πάρα πολύ που μας κάνεις ποδαρικό. Σε ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τα ωραία σου λόγια. Χαίρομαι που ήμουνα και εγώ στις μουσικές επιλογές σου και σου εύχομαι καλή αρχή, με ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και να είναι κάθε μέρα μια happy day. Δεν είμαι εδώ, όνειρο σώ, και μη με ξυπνάτε τώρα. Πώς είναι μετά από 5 χρόνια αποχής να έχεις ένα τόσο έντονο καλοκαίρι και αν κατάλαβες ότι σου είχε λείψει αυτή η επαφή? Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Η αποχή δεν ήταν ακριβώς ακαριαία, αλλά έστω και με αυτές τις λίγες και πολύ περιορισμένες εμφανίσεις, η δίψα για κάτι μεγαλύτερο ήταν πάντα παρούσα. Και νιώθω σαν πρωτάρης, νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Πώς διαχειρίστηκες τις πιο δύσκολες και μελανές στιγμές αυτού του διαστήματος? Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, τα τελευταία 5 χρόνια δεν ήταν αγγελικά. Δεν ήταν τα πανέμορφα χρόνια της ζωής μου, ήταν χρόνια δύσκολα και καλλιτεχνικά και όχι μόνο. Αλλά μέσα ακόμη και από αυτές τις οργισμένα δύσκολες καταστάσεις, νομίζω ότι υπάρχει μια ευλογία, μια ενέργεια η οποία σε οπλίζει και σε θωρακίζει, γιατί όταν έχεις ζήσει τα χειρότερα, μπορείς να αντέξεις οτιδήποτε άλλο. Γενικά είσαι ένας μοναχικός τύπος. Είμαι στην Πάρο 4 χρόνια, σε έχω δει μια φορά, δεν σ' αρέσει να κυκλοφορείς? Κοίταξε, μου αρέσουν και οι ωραίοι χαμηλοτόνοι. Δεν είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που ζει σε ένα τόπο εξορίας. Αλλά ειδικά όταν κάνω διακοπές, αυτές τις λίγες διακοπές που προλαβαίνω να κάνω, και ιδιαίτερα φέτος σε αυτό το καλοκαίρι, θέλω να τις περνώ αρκετά ήσυχα. Είσαι με τον ίδιο άνθρωπο, με τη Ζέντα Μακρυπούλια, τα τελευταία 8 χρόνια. Έχεις σκεφτεί το επόμενο βήμα? Εντάξει, δεν είναι ότι οι καταβολές μου ή εμένα ή τη συντρόφου μου είναι ιδιαίτερα προοδευτικές και υπερβολικά εξυγχρονισμένες, έτσι ώστε να αποκλείουν το ενδεχόμενο των ιερών δεσμών. Αλλά θεωρώ ότι μετά από μια τόσο μεγάλη περίοδο υπάρχει μια έγκαμη ζωή, ένας έγκαμος βίος. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου στο ρόλο του μπαμπά? Είναι, νομίζω ότι, μια πιο ξεκάθαρη και προδιαγραμμένη προσδοκία την οποία ο άντρας φτιάχνει στο μυαλό του, πιο τακτοποιημένη. Mm-hmm. Εφόσον πιστεύω πάντα ότι πρέπει να κλείσει μια μεγάλη περίοδο της ζωής του, έτσι ώστε να έχει αποβάλει κάθε αποθυμένο και να καταφύγει, και δεν το λέω να καταφύγει γιατί είναι τελευταία επιλογή, να βρει τον άνθρωπό του και με αυτό να φτιάξει και να συνεχίσει τη ζωή του. Η αγάπη δυναμώνει μες στην πόρα, μες στο χιόνι, έτσι κόντρα στο καιρό, φώναξε μου σ' αγαπώ. Μαγειρεύεις? Δεν έχω ιδέα. Υπήρξα εργένης. Πήρα ένα βιβλίο συνταγών για φοιτητές. Έκανα άπειρες προσπάθειες. Παρόλα αυτά, γιατί πήγε ένα πείσμα, ό,τι έφτιαχνα το έτρωγα. Εννοείται. Αλλά σίγουρα σε αυτό δεν έχω κανένα ταλέντο. Η Ζέτα μαγειρεύει? Εξαιρετικά. Αν βάλω τη μάνα μου δηλαδή, έτσι που φτιάχνει ορισμένα πράγματα και τη Ζέτα, νομίζω ότι τελικά τους είναι. Ναι, το έχει πάει ένα επίπεδο παραπέρα. Τι κάνεις για τον εαυτό σου, κάνεις γυμναστική? Ναι, ξεκίνησα να τρέχω λίγο γιατί. Σε κατέστρεψε η Ζέτα με την Όχι, όχι. Ξέρετε, κάνει το φοβερό ότι μπορεί να ταΐσει όλο τον κόσμο, του παχύνει και ίδια να μην. Άρα είναι κόλπο. Για να μην σε θέλουν τα μάτια σου. Πρόσεξε το. Νομίζω να περίμενα από τα κιλά μου να με θέλουν οι. Εντάξει, είσαι και ένα ωραίο άντρα. Το κινητό σου όλο κοιτά. Στον τρένο μπαίνεις, μια θέση ζητάς. Θέλω να μου πεις για τη συμπόρευσή σου με την Λίνα Νικολακοπούλου. Ο δίσκος βαίνει προς ολοκλήρωση. Η συνάντηση μου με τη Λίνα είναι μια κορυφαία για μένα στιγμή, γιατί ήταν αυτό που ήθελα συναισθηματικά πιο πολύ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώ τη Λίνα. Την είχα συναντήσει και με αφορμή το πάρτι που κάναμε μαζί πριν χρόνια. Νύχτα πάρτι, τη σκεφτόμαι ξανά. Έχεις κριτήριο του ποια είναι η επιτυχία? Με αυτή την απειλητική αβεβαιότητα η οποία μας ζώνει τα τελευταία χρόνια, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Μπορεί τραγούδια τα οποία δεν τα περιμένεις να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη. Υπήρχε ένα τέτοιο τραγούδι? Πίστευα βυθώς ότι θα μπορούσε ποτέ να αγγίξει πέραν από το δικό μας το νέο οικογενειακό καλλιτεχνικό περιβάλλον. Εγώ σε ευχαριστώ
που χολυπάω στο βυθό σου. Σήμερα έχεις την μεγάλη συναυλία στο Δεάκιο, σωστά, 11 του μήνα. Ακολουθεί η συναυλία στο Θέατρο Ζιρίνιο στην Κηφισιά. Την Τρίτη. Την Τετάρτη στο Θέατρο Αλκαζάρ στη Λάρισα. Την Παρασκευή, με μία μέρα ανάπαυλα, είναι η τελευταία συναυλία για φέτος το καλοκαίρι, στα Γιάννενα. Το χειμώνα θα εμφανιστείς σε κάποιο κέντρο. Είχε ακουστεί ότι θα είστε μαζί με τον Σάκη Ρουβά, ότι τελευταία στιγμή χάλασε συνεργασία. Καταρχήν να πω ότι αυτό που διάβασα και άκουσα και εγώ για τον Σάκη δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ κουβέντα. Όχι σε κανένα πλάνο, σε καμία συζήτηση, πουθενά. Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά. Σίγουρα θα κάνουμε κάτι το οποίο, αν το ξέρω, θα το έλεγα με πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν έχει ακόμη, δεν έχουμε ακόμη καταλήξει. Κατεβαίνουμε, κοίτα με. Δεν ξέρω πώς να ξεκολλήσω το βλέμμα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαι πάρα πολύ δημιουργικός και να μην μας ξαναλείψεις για τόσο μεγάλο διάστημα. Εγώ ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Εύχομαι να σου κάνω ένα καλό ποδαρικό, έστω και λίγο να έχω συμβάλει. Θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής.